Σήμερα η παράταξή μας δίνει μία συνέντευξη η οποία έχει σε σημείο αναφοράς τα τελευταία γεγονότα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου καταγγελθήκαμε άμεσα από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών ότι στην περίοδο της θητείας μας διαγράψαμε πρόστιμα 90.000. Και μάλιστα αυτό το οποίο υπόθηκε ήταν ότι κάναμε και συμπαιγνία με τους καταστηματάρχες, όπου τους λέγαμε μην πληρώσετε τις άδειες και στη συνέχεια ελάτε να σας διαγράψουμε τα πρόστιμα και να πάρουμε τα λεφτά πολύ αργότερα. Επειδή αυτά τα πράγματα πράγματι δεν συνέβησαν σε καμία περίπτωση, στοιχείο το οποίο καταδεικνύεται από τις αποφάσεις οι οποίες πάρθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο το 2014, οι οποίες ήταν ομόφωνες και σύμφωνα με τις οποίες πράγματι για τους νόμιμους χώρους μετά από ένα ετεροπροσδιορισμό αδειοδοτήσεων μεταξύ της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και του Δήμου, ο Δήμος εκ των πραγμάτων έπρεπε να προβεί αυτή την κίνηση, θέλω να δηλώσω τα εξής. Πρώτον, ο κύριος Αντιδήμαρχος Οικονομικών, ο σημερινός, ο κύριος Βλαχάκης, νομίζω ότι βρίσκεται σε μια πολιτική αδυναμία να παράξει έργο, τουλάχιστον για την οικονομική υπηρεσία, με αποτέλεσμα να κατασκευάζει ενόχους, να κατασκευάζει γεγονότα, τα οποία δυστυχώς παρασύρουν στη δίνη τους και τον σημερινό Δήμαρχο, τον κύριο Βάμποκα. Σας γνωρίζω ότι την απόφαση αυτή, και θα το δείτε κιόλας, γιατί η απόφαση είναι στη διάβγεια, την έχει ψηφίσει και ο κύριος Βάμποκας όταν ήταν αντιπολίτευση. Σήμερα λοιπόν τίθεται το ερώτημα. Ο κύριος Βλαχάκης γνώριζε ότι ο κύριος Βάμποκας συμφώνησε σε αυτή την απόφαση. Δεύτερον, ο κύριος Βλαχάκης γνώριζε ότι ο κύριος Βλαζάκης, ο οποίος στην ίδια συνεδρίαση πάνω στη συζήτηση για το ίδιο θέμα υπέβαλε την παραίτησή του, γνώριζε ότι ήταν μέλος της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Αν τα γνώριζε αυτά και τα απέκρυψε, νομίζω ότι ο κύριος Βάμποκας σήμερα θα πρέπει να το θέσει σε διαθεσιμότητα ή ο κύριος Βλαχάκης θα πρέπει εκουσίως ή απουσίως, όπως είπα προηγουμένως, να θέσει τον εαυτό του στη διάθεση του Δημάρχου. Η πόλη των Χανίων δεν μπορεί να διηγείται με τέτοιες μεθόδους, να υπάρχει τέτοια αναστάτωση στην οικονομική υπηρεσία, τέτοια αναστάτωση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τέτοια αναστάτωση στο Δήμο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για τη Δημοτική Αρχή να πάρει γενναίες αποφάσεις για τα δύο χρόνια τα οποία έμειναν, προκειμένου να σωθεί η πόλη, να σωθεί λίγο η υπόλοιψη της Δημοτικής Αρχής και τουλάχιστον να κρατηθεί κάτι από αυτό το οποίο αφήσαμε εμείς σαν Δημοτική Παράταξη τα τρία χρόνια τα οποία διοικήσαμε το Δήμο. Ευχαριστώ πολύ.